Κοιμούμε σήμερα εδώ στα κημητήρια του Ζέιτενλι τη μνήμη των 20.500 στρατιωτών των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ, οι οποίοι έπεσαν στο μακεδονικό μέτωπο υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τις λοιπές αρχές του πολιτισμού μας. Η θυσία αυτή και οι αξίες για τις οποίες στελέστηκε έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα στις μέρες μας. Οι ίδιες αρχές είναι εξαιρετικά επίκαιρες. Το αποδεικνύει η κατάσταση στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε που τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν διδαχθήκαμε την εποχή εκείνη από τα λάθη που έγιναν για να φτάσουμε σε αυτές τις θυσίες της εποχής. Και ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μέσα από αυτόν τις τάχτες του. Και για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά τους ίδιους εφιάλτες, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οραματιστήκαμε να δημιουργήσουμε το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε σήμερα. Κι όμως και σήμερα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες το επιβουλεύονται. Απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις πρέπει να τις σταθούμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι και η θυσία και οι αξίες παραμένουν επίκαιρες. Όμως για εμάς τους Έλληνες υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο τούτες τις ώρες σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι νεκροί της Αντάντ πολέμησαν στο μακεδονικό μέτωπο και με τον τρόπο τους υπερασπίστηκαν τη Μακεδονία μας, της οποίας η ελληνικότητα είναι αδιαφυσβήτητη. Η θυσία όλων εκείνων εδώ στο μακεδονικό μέτωπο δείχνει και το δικό μας δρόμο και το δικό μας χρέος αυτές τις ώρες, τις κρίσιμες ώρες για τον τόπο μας, το λαό μας και το έθνος μας, αιωνία του συμνήμη.